Κύριε Υπουργέ, είμαι σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεχίζοντας τις επισκέψεις μου στα Υπουργεία με νέα πολιτική ηγεσία. Είμαι όμως εδώ για να υπογραμμίσω και την ξεχωριστή σημασία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το οποίο κατεξοχήν υπηρετεί την κοινωνική πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο ήταν, βρέθηκε και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της θωράκισης, του εισοδήματος και της απασχόλησης από την πανδημία. Είμαστε στο Υπουργείο το οποίο κατεξοχήν προστατεύει τους πιο αδύναμους και καλείται τώρα, όπως είπε ο Υπουργός, να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Πολύ περισσότερο όταν η απασχόληση από τη μία και η κοινωνική συνοχή από την άλλη αποτελούν και τους δύο κύριους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Νομίζω ότι αξίζει μια ξεχωριστή μνήμα στις πρωτοβουλίες οι οποίες ανελήφθησαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πιστεύω αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Θυμίζω ότι η πολιτεία κλήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αναλάβει επί μήνες την αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να τεθούν σε καθεστώς αναστολής επειδή το ίδιο το κράτος αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι με πρωτοβουλία της κυβέρνησης στρέψαμε την προσοχή μας στους πιο αδύναμους. Διπλασιάσαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το Δεκέμβριο, παρατείναμε επιδόματα ανεργίας, ενισχύουμε τα προγράμματα κατάρτισης του ΑΕΔ, ξεδιπλώνουμε νέα σχέδια δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους. Όλα αυτά στήριξαν τα νοικοκυριά και την εργασία και το 2020, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας, έκλεισε με θετικό ισοζύγιο, καθώς είχαμε 93.000 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι απολύσεις. Έγινε αυτό το διάστημα, αυτούς 18 μήνες, και μια πολύ σημαντική δουλειά στο δύσκολο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Από το σύστημα Atlas για τις ψηφιακές συντάξεις, τα αναδρομικά των συνταξιούχων, να μην ξεχνάμε βέβαια και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμβληματική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται πράξη. Αυτός ο πυκνός απολογισμός, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι και το πρόκρημα για έναν επιτυχημένο προγραμματισμό. Και χωρίς να θέλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα στην αξιολόγηση του έργου που έγινε, ειδικά στο ζήτημα της απονομής των συντάξεων, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά για τις νέες εντάξεις, εμείς πρώτοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα στο ζήτημα της απονομής των εκκρεμών συντάξεων. Αποτελεί μια κεντρική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και θα φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο παρά τις μεγάλες δυσκολίες και δεν θα διστάσουμε να διαθέσουμε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξουμε το Υπουργείο και τον ΕΦΚΑ σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια. Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η μεγάλη μεταρρύθμιση της νέας επικουρικής ασφάλισης με μεταπολιτικό χαρακτήρα, για την οποία εργάζεται πυρετοδός και ο Υφυπουργός και η Γενική Γραμματέας. Και αυτό αποτελούσε κεντρική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εκτιμώ ότι μπορεί να έχει γίνει νόμος του κράτους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Αναφέρθηκε ο Υπουργός στην σημασία που αποδίδουμε στον εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην ενίσχυση της προσπάθειας πάταξης της αδύλωτης εργασίας. Είδαμε ότι η αγορά εργασίας άλλαξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οφείλει και η εργατική νομοθεσία, ο πυρήνας της οποίας θα συμπληρώσει του χρόνου 40 χρόνια ζωής, είναι από το 1982, να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με ποια είναι τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζόμενων που εργάζονται πια και θα εργάζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από το σπίτι. Ποια είναι τα νέα δικαιώματα και τα νέα προνόμια που δίνουμε στους, όχι μόνο στις μητέρες, στους πατεράδες. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ο εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την κατάρτιση. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων που διαθέτει σήμερα το εργατικό μας δυναμικό. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους να αξιοποιήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά γνωρίζουμε, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή δεκαετιών, ότι το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε πάντα με αποτελεσματικότητα στο παρελθόν να χειριστεί τα κονδύλια της κατάρτισης. Αυτό θα αλλάξει και αυτό θα αποτελέσει πραγματικά μια πολύ τολμηρή νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα στηρίξει όχι μόνο την απασχόληση, αλλά και την ίδια την ανάπτυξη, γιατί δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε γρήγορη ανάπτυξη, εάν δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να την υποστηρίξει. Είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σημαντικότατο κοινωνικό αποτύπωμα, διότι ουσιαστικά δίνει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία σε συμπολίτες μας, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας, η οποία διαρκώς αλλάζει, και είμαστε εδώ να δώσουμε τα εφόδια και την οικονομική στήριξη προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά αυτή τη μετάβαση. Βέβαια, υπάρχουν και πολλά ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές υποθέσεις, αυτό που κάποτε στο παρελθόν αποκαλούσαμε πρόνοια, αλλά προτιμώ τον όρο κοινωνικές υποθέσεις, όπου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από την Υφυπουργό, από το Γενικό Γραμματέα. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν το παιδί, το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση των Ρωμά, εξαιρετικά σημαντικό, την τρίτη ηλικία, τον τρόπο με τον οποίο επιταχύνουμε τις διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής, μια πολύ πλούσια παλέτα θεμάτων που αφορούν την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους. Και βέβαια αποτέλεσε πολιτική μου επιλογή το Υπουργείο να αποκτήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας υπουργό με ευθύνη τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια. Να χαιρετήσω την παρουσία της νέας υπουργού, η οποία είχε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο με την ιδιότητα της Γενικής Γραμματέως, αλλά η αναβάθμισή της σηματοδοτεί πολλά. Την έμφασή μας σε ένα νέο σχέδιο για την οικογενειακή πολιτική, με μέτρα, όπως είπα πριν, η άδεια πατρότητας, η επιβράβευση επιχειρήσεων που επιβραβεύουν, προωθούν έμπρακτα την ισότητα των φύλων, η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε επιμέρους πολιτική μας, και βέβαια ένα θέμα βαρόμετρο, το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα με τόσο μεγάλη ένταση, το ζήτημα της εξουσιαστικής βίας, το οποίο η γενναία Σοφία Μπεκατόρου ανέδειξε με έναν τρόπο που πιστεύω ότι μας ακούμπησε και μας συγκίνησε όλους. Σύντομα η Ελλάδα θα ακυρώσει την σύμβαση, είναι η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Νομίζω είναι μια σημαντική θεσμική συμβολή της πολιτείας που έμενε ανενεργή και τώρα γίνεται πράξη. Κλείνω από εκεί που ξεκίνησα, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο, αγαπητέ Κωστή, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επομίζεται ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της εθνικής πρόκλησης της ανάκαμψης, παραμερίζοντας εμπόδια που κρατούσαν την Ελλάδα πίσω για πολλές δεκαετίες. Πρέπει να σπάσουμε στερεότυπα, να μετατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, και τις συντάξεις από απλά ένα εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αυτό που πρέπει να είναι σε κάθε σύγχρονη χώρα, μια δίκαιη επιβράβευση της σκληρής δουλειάς μιας ολόκληρης ζωής. Πρέπει να σπάσουμε
εξαρτήσεις από επιδοματικές λογικές που συχνά στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν για να κρατούνται οι πολίτες όμοιροι κομμάτων και κυβερνήσεων, πρέπει κυρίως να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες σε εργαζόμενους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να ξεδιπλώσουν τις φιλοδοξίες τους. Και νομίζω ότι αυτή η σύνθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σηματοδοτεί ταυτόχρονα την ανανέωση με την συνέχεια ενός παλιά και νέα στελέχη που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στις θέσεις που κατήχαν. Και βέβαια χαίρομαι που και τα ζητήματα της ισότητας των φύλων, gender equality αγγλιστή, τουλάχιστον στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το έχουμε ήδη κάνει πράξη, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω. Για τη Νέα Δημοκρατία, για την παράταξή μας, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής βρίσκονται όχι απλά στο μυαλό μας, αλλά βρίσκονται στην καρδιά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Καλή συνέχεια, λοιπόν, καλή αρχή και καλή δουλειά και καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.